Κύριε Καλτσά, κοιτάξτε, εδώ το πράγμα αρχίζει και ξεφεύγει και ή στραβός είναι ο γυαλός, μου λένε εδώ, ή στραβά αρμενίζουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Διότι εδώ υπάρχει θέμα και έρχομαι στους πληστηριασμούς, ενώ έρχεται τροπολογία και θα μας πείτε για αυτήν δύο κουβέντες. Κοιτάξτε, από προχθές η διοίκηση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, που είναι η μεγαλύτερη της Κρήτης με πάνω από 30.000 συνεταιριστές μέσα, πληροφόρησε τον κόσμο δημόσια ότι τα δάνεια έχουν περάσει σε φαν της Ιρλανδίας, το οποίο θέλει να βγάλει στο σφυρί όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης. Το πράγμα ξεφεύγει πια. Τα λέγαμε, κύριε Σαχίνη, και τώρα πρόσφατα, ότι δυστυχώς θα ανοίγει η Κερκόπορτα, όχι ότι είχε κλείσει, για να είμαστε και για να ακριβολογούμε. Μια χαρά διεξάγονταν πληστηριασμοί. 1.500 με 2.000 πληστηριασμοί κάθε μήνα διεξάγονταν, κύριε Σαχίνη. Εδώ όμως πια δεν υπάρχει και ένα όπλο που είχε ο δανειολήπτης έστω να καθυστερήσει να κερδίσει χρόνο ακόμα και διαπραγματευτικά. Και μιας και είπαμε και βλέπετε ότι πια η απειλή αυτή γίνεται τεράστια, όπως προείπατε, και για την πρωτογενή παραγωγή, για τους αγρότες, για τους επαγγελματίες εδώ, δηλαδή είναι όλοι απροστάτευτοι, δεν υπάρχει νομοθετικό εργαλείο. Και να έρθουμε τώρα και στην τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί. Έτσι, γιατί θα σας πει κάποιος ότι από χθες παίζει στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, γιατί είστε κακότροποι εσείς που φωνάζετε, ότι κοιτάξτε, για πρώτη φορά η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και οι διαχειριστές δανείων Fund Services είναι υποχρεωμένοι να δημοσιοποιούν τις αιτίες απόρριψης των ρυθμίσεων που παράγει αυτόματα η πλατφόρμα του εξοδικαστικού. Άρα τι μας λέτε εσείς, κύριε Καλτσά, και οι υπόλοιποι, ότι δεν υπάρχει ένα μέτρο? Να το. Ναι, ωραία. Και να ρωτήσω εγώ που είμαι κακόπιστος και είμαι και γκρινιάρης και είμαι από την πλευρά των δανειοληπτών και μπορεί να με πούνε και μεροληπτικό. Και ρωτώ εγώ, ποια είναι η συνέπεια αν δεν απαντήσει η τράπεζα αιτιολογημένα, τι προβλέπεται στο νόμο? Και αν ακόμα απαντήσει αιτιολογημένα, θα ήθελα να μας πει ο νομοθέτης, αν απαντήσει αιτιολογημένα και αρνηθεί και μας γράψει την αιτιολογία, ποια είναι η εναλλακτική διέξοδος του δανειολήπτη? Τι προβλέπετε μετά? Μπορεί να προσφύγει δικαστικά να υποχρεώσει τον πιστωτή να αποδεχθεί τη ρύθμιση? Δηλαδή, εδώ αντιλαμβάνεστε ότι δεν αλλάζει τίποτα δομικά στην φιλοσοφία του εξοδικαστικού μηχανισμού. Απλά προβλέπονται μία σειρά αιτιολογημένων απαντήσεων. Προσέξτε, είναι προτυποποιημένες. Δεν είναι δηλαδή εξατομικευμένες, ότι θα έρχεται στην περίπτωση του κυρίου Σαχίνη και θα λέει την απορρίπτω γι' αυτό, στον κύριο Καλτσά την απορρίπτω γι' αυτό. Θα έχει 5 προτυποποιημένες απαντήσεις και θα την κολλάει σε όποιον δανειολήπτη ανάλογα θεωρεί ότι ταιριάζει. Αλλά πρώτον, εδώ βλέπετε ότι εξακολουθεί να είναι ετεροβαρής ο εξοδικαστικός μηχανισμός και ετεροβαρής βέβαια εις βάρος του δανειολήπτη, γιατί ναι μεν υποχρεώνεται να απαντήσει αιτιολογημένα, αλλά αν δεν το κάνει, είπαμε, πρώτον δεν έχει καμία συνέπεια, δεύτερον δεν έχει καμία εναλλακτική ο δανειολήπτης, δηλαδή δεν θα κάνει ο δανειολήπτης. Ωραία, έστω ότι απαντάει αρνητικά αιτιολογημένα ο πιστωτής, τι θα κάνει ο δανειολήπτης μετά? Θα πρέπει να ανοιχθεί, να χάσει το ακίνητό του. Άρα προτεραιοποίηση και με τον τροποποιημένο εξοδικαστικό μηχανισμό, υπάρχει σαφής προτεραιοποίηση πάλι για τους πληστηριασμούς. Δηλαδή αυτά τώρα είναι επικοινωνιακά τρίκ, αν θέλετε την άποψή μου. Η μόνη σοβαρή παρέμβαση, κύριε Σαχίνη, σε σχέση με τον εξοδικαστικό, θα πρέπει να το πούμε αυτό, είναι ότι μπορεί να υπαχθεί ακόμα και η οφειλή προς ένα μόνο πιστωτή. Δηλαδή αν έχουμε οφειλή, αν έχουμε μόνο ένα στεγαστικό σε κάποιο πιστωτή, θα μπορούμε να το εντάξουμε και να προσπαθήσουμε να το ρυθμίσουμε. Μέχρι σήμερα αυτό δεν μπορούσε να συμβεί. Πλην όμως κανείς δεν υποχρεώνει, κανείς μάλλον δεν προβλέπει ο νομοθέτης, ποια είναι η συνέπεια του πιστωτή αν δεν απαντήσει υποχρεωτικά. Και αν απαντήσει υποχρεωτικά, ποια είναι η εναλλακτική διέξοδος του δανειολήπτη. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα και για να αντιμετωπιστούν αυτά θα έπρεπε, έχει γίνει η μισή δουλειά μέχρι τώρα, θα έπρεπε να γίνει άλλη μισή που είναι και η σημαντική και να προβλέπεται η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής αντίστοιχη με τον νόμο Κατσέλη στο δανειολήπτη. Άρα λέτε ότι στην ουσία είναι ένα επιπλέον στάδιο της διαδικασίας το οποίο δεν αναιρεί την ουσία, αυτό μου λέτε? Ακριβώς. Δομικά δεν αλλάζει τίποτα στη φιλοσοφία του εξοδικαστικού. Όσο το επόμενο στάδιο, κύριε Σαχίνη, η εναλλακτική παραμένει ο πτωχευτικός νόμος. Γιατί
αν απαντήσει έστω και αιτιολογημένο ο πιστωτής αρνητικά, όταν εγώ δεν έχω τη δυνατότητα της δικαστικής προσφυγής όπως τον είχα στο νόμο Κατσέλη, να πάω στο φυσικό μου δικαστή και να του ζητήσω να υποχρεώσει τον πιστωτή να ρυθμίσει την οφειλή μου, γιατί μπορεί να απάντησε αρνητικά με καταχρηστικό τρόπο. Εφόσον δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, η μοναδική επιλογή που υπάρχει, κύριε Σαχίν, είναι η προσφυγή στον πτωχευτικό νόμο. Έχουμε πει τι σημαίνει πτωχευτικός νόμος. Σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση ο ευάλωτος δανειολήπτης μπορεί να μένει ως ενοικιαστής στο σπίτι του για 12 χρόνια. Κύριε Καλτσά, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είχαμε αυτή την απόφαση εξπρες και την καθαρογραφή της εξπρες από τον Άριο Πάγο, δεν ρίχνουμε τις ευθύνες στον Άριο Πάγο, διότι είναι πολιτικό. Ο Άριος Πάγος, με βάση αυτά που είχε μπροστά του, πήρε μια απόφαση. Βεβαίως θα μπορούσε να την πάρει διαφορετικά. Πήρε όμως αυτή. Προσέξτε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε χθες ότι στις 28 Φεβρουαρίου θα εκδικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης που έχει καταθέσει η ίδια προσωπικά και ο πολιτικός της φορέας, η Πλεύση Ελευθερίας, κατά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Διότι λέει κατά του να σου παίρνουν το σπίτι με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς δημόσια διαδικασία, εννοεί δικαστήρια, χωρίς εγγύησης δικαστικού ελέγχου. Αυτό είναι ένα όπλο, αν η απόφαση είναι θετική. Αυτό σίγουρα είναι ένα όπλο, θα είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο, γιατί θα επανέλθουν οι πληστηριασμοί στο φυσικό δικαστή, στο φυσικό δικαστήριο, στο ειρηνοδικείο δηλαδή. Αυτός ήταν ο τελευταίος φυσικός χώρος όπου διεξάγονταν. Το θέμα είναι, κύριε Σαχίνη, πόσο γρήγορα θα δημοσιευτεί η απόφαση. Δηλαδή, ας πούμε, για την οικονομία της συζήτησης, ότι μπορεί να είναι και θετική αυτή η απόφαση, πότε θα δημοσιευτεί. Σίγουρα, βέβαια, σε περίπτωση θετικής έκβασης θα είναι ένα όπλο, γιατί προφανώς είναι πολύ περισσότερα τα εχέγγυα αξιοπιστίας να διεξάγεται ανοιχτά ένας πληστηριασμός σε σχέση με τον τρόπο που διεξάγονται σήμερα, ηλεκτρονικά δηλαδή. Άρα, κύριε Καλτσά, εσείς λέτε ότι εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα και ακούσαν παραδείγματα, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, αλλά εδώ δεν είναι μόνο οι πληστηριασμοί, εδώ σε ακατάσχετους λογαριασμούς μπαίνουν μέσα. Και σκεφτείτε, κύριε Σαχίν, ότι οι συνεταιρισμοί, γιατί το ξέρω και από προσωπική εμπειρία, από το επάγγελμά μου δηλαδή, γιατί έχω εντολής. Σκεφτείτε ότι οι συνεταιρισμοί, πολλοί από αυτούς έχουν και συσσωρευμένες οφειλές από το ρεύμα. 200, 300, 400 χιλιάδες από ρήτρα αναπροσαρμογής. Σωστό αυτό. Έχετε δίκιο. Δεν το είχα υπολογίσει. Άρα πιστεύετε ότι πρέπει ξανά να το δουν όλοι μαζί πολιτικά? Πολιτικό είναι το ζήτημα, κύριε Σαχίνη. Το θέμα είναι αν υπάρχει βούληση τόσο από την κυβέρνηση αλλά και από την αντιπολίτευση. Και να υπάρχει βούληση για δομική παρέμβαση, δηλαδή αφενός να αλλάξει δομικά ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ώστε το δεύτερο στάδιο σε περίπτωση αποτυχίας του εξοδικαστικού μηχανισμού, εκεί είναι το κλειδί, να μην είναι ο πτωχευτικός νόμος, αλλά να είναι η προσφυγή του δανειολήπτη στο δικαστήριο κατά τη στοιχεία με ό,τι συνέβαινε στα πλαίσια εφαρμογής του 3869, του νόμου Κατσέλη δηλαδή. Αυτή θα είναι μια δομική αλλαγή που θα βοηθήσει το δανειολήπτη να ανασάνει και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα επαναφέρει την προστασία της πρώτης κατοικίας, όχι μόνο απλά για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ακόμα και για τα μεσοστρώματα και για συμπολίτες μας μικρομεσαίους. Γιατί και αυτοί έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα μέσα στην κρίση, και την ενεργειακή και την πληθωριστική, αλλά και την μνημονιακή. Θέλω να σας αποχαιρετήσω ως εξής. Λέει εδώ ένας φίλος, ο Αργύρης, με αυτό που ακούσαμε από τα Αρκαλοχώρη, κύριε Καλτσά, δηλαδή το μήνυμα είναι πήγαινε πάρτα μέσα 30 μέρες, μην τα αφήνεις εκεί. Ακριβώς. Αυτή είναι η ερμηνεία της τράπεζας. Δηλαδή, αυτή είναι μια συμβουλή και σε όσους φίλους ακροατές μπορεί να έχουν κάποιο κατασχετήριο για κάποια οφειλή, κάποιο κατασχετήριο σε τράπεζα, να ξέρουν ότι για τους μισθούς και τις συντάξεις έχουν περιθώριο εντός 30 ημερών να κάνουν ανάληψη ώστε να μην κατασχεθεί. Γιατί από τις 30 μέρες και μετά θεωρείται κατάθεση και μπορεί η τράπεζα, εφόσον υπερβαίνει το όριο του ακατάσχετου, να τον κατάσχει. Βέβαια, εδώ υπάρχει λανθασμένη ερμηνεία από την τράπεζα. Σαφές. Από τη ζημιώση του Αρκαλοχώρη, γιατί εξ υπαρχής
είναι ποσά τα οποία είναι ακατάσχετα. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη, για ρωτήστε λέει τον κύριο Κάλτσα, γιατί αυτές είναι τραπεζικές τακτικές που τους συναντάμε και σε άλλες διαλυμένες χώρες. Κάνουν ό,τι θέλουν επειδή δεν υπάρχει έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν θα έπρεπε κεντρικά η Τράπεζα της Ελλάδος να παρέμβει και να τους πει ότι αυτοί είναι λογαριασμοί προγράμματος αρρωγής για σεισμόπληκτους, άρα κατάσχετοι. Ακριβώς και από το Υπουργείο Οικονομικών, εγώ θα προσέθετα, κύριε Σάχινη. Γενικά υπάρχει ένας ανεξέλεγκτος τρόπος δράσης, όχι μόνο των τραπεζικών ιδρυμάτων και των εταιριών διαχείρισης. Το βλέπουμε και σε διαπραγματεύσεις που κάνουμε για εξοδικαστική επίλυση διαφορών. Πόσο αδιαφανώς και πόσο αυθαίρετα δρούν και γενικά χρειάζεται μια εποπτεία από τον αρμόδιο εποπτικό μηχανισμό στην Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά προφανώς και από το κράτος και δι' το Υπουργείο των Οικονομικών. Μάλιστα. Κύριε Καλτσά, θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Θα μένει το θέμα αυτό ψηλά και στην προεκλογική περίοδο. Να δούμε τι θα μας πούν και οι πολιτικοί φορείς όταν θα ανοίξει επίσημα αυτή. Λοιπόν, δεν τα αφήνουμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Γεια σας.